Αυτά λοιπόν θα συμβούν σε λίγο χρονικό διάστημα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και πάμε τώρα στην Κομοτηνή, εκεί όπου σήμερα το μεσημέρι έγινε μια ευρεία συνάντηση με τους διοικητές νοσοκομείων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο, αλλά και με εκλεκτούς επιστήμονες με θέμα συζήτηση στην αναδιοργάνωση στα νοσοκομεία της χώρας και βεβαίως όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν μέσα στο 2013. Η ευρεία αυτή συνάντηση, η ευρεία αυτή συζήτηση έγινε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Ηρακλής Χατζηνέστορος, ο οποίος θα μας δώσει πολλές περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συζητήθηκε και τελικά τα συμπεράσματα, γιατί αυτό έχει και σημασία. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Το ευχόμαστε για όλους μας, με υγεία όπως λέμε. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σήμερα σε αυτήν την πολύ μεγάλη συνάντηση που εσείς ο ίδιος επιδιώξατε να γίνει στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, τελικά πού καταλήξατε με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας αλλά και με τους εκλεκτούς, όπως είπα, επιστήμονες οι οποίοι μίλησαν? Καταρχήν, προφανώς υπήρξε μία λάθος πληροφόρηση και τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ήταν ένα εργαστήρι το οποίο προκάλεσε το τμήμα κοινωνικής διοίκησης, στο οποίο είναι καθηγητής και ο κύριος Πολύζος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα. Και με αυτήν την ευκαιρία κάλεσε 5-6 διοικητές από την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλάβαμε ο καθένας από να αναπτύξουμε ένα θέμα ενώπιον των φοιτητών και ενώπιον άλλου ακροατηρίου, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία προέκυψαν γενικότερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το 9 και δόθε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να κάνουμε τις προτάσεις μας και να κάνουμε και μια συζήτηση ούτως ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Εσείς, κύριε διοικητά, μιλήσατε για τα οικονομικά. Δεν μιλήσαμε μόνο για την αναδιάταξη των δυνάμεων του ΕΣΥ. Αυτό ήταν το θέμα του κυρίου Ραυτόπουλου. Μιλήσαμε και για τις προμήθειες στο δημόσιο και για την οικονομική διαχείριση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Άλλος μίλησε για τα νομικά. Ο Χρυσομάλης, ας πούμε, που είναι επίκουρος καθηγητής στη νομική σχολή και είναι και διοικητής της Δράμας, μίλησε για τα νομικά και ηθικά προβλήματα που προέκυψαν από τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κλπ. Εσείς λοιπόν αναφερθήκατε, κύριε διοικητά, συγκεκριμένα στις προμήθειες και στην οικονομική διαχείριση του νοσοκομείου της Κομοτηνής. Ναι, θέλετε και να... αναφέρθηκα στην περίπτωση της Κομοτηνής. Ωραία, θέλετε να μας πείτε ποια ήταν τα βασικότερα θέματα τα οποία θίξατε? Ναι, καταρχήν θα πούμε, αναφέρθηκα στις προμήθειες και πώς γινόντουσαν μέχρι πρότινος οι προμήθειες, πώς γίνονται τώρα. Ποιος είναι ο στόχος ενός δημόσιου φορέα ο οποίος προκυρήσει ένα διαγωνισμό, ποια προβλήματα αντιμετωπίζει και βέβαια ποιες είναι οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και πάνω σε αυτό το θέμα δώσαμε και κάποιες ιδέες, αναφερόμενοι και στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αλλά αναφερόμενοι και στην ηλεκτρονική διαβούλευση που γίνεται πια στους διαγωνισμούς. Περαιτέρω αναφέρθηκα στην οικονομική διαχείριση ενός νοσοκομείου, είπα κάποια πράγματα γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκεί και βέβαια πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκα στην περίπτωση της Κομοτηνής, πώς έγινε η οικονομική διαχείριση στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και βέβαια ποια ήταν τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά όλα βέβαια με παρουσίαση, με διαφάνειες κλπ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, κύριε διοικητά, πως πράγματι στο νοσοκομείο της Κομοτηνής όσον αφορά στην οικονομική της διαχείριση και συγκεκριμένα στις προμήθειες, τα πράγματα πάνε καλά. Γιατί και στο παρελθόν που έχουμε μιλήσει, ναι, κάποια μικροπροβλήματα σαφώς έχουν προκύψει, αλλά σε σχέση με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά στις προμήθειες και στα αναλώσιμα υλικά, στο νοσοκομείο της Κομοτηνής η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. Ναι, συμφωνώ. Αυτό αποτέλεσε, ξέρετε, και το έναυσμα προκειμένου ο καθηγητής να μου δώσει το συγκεκριμένο θέμα να το αναπτύξω, διότι ως παλιός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας γνώριζε τι έκανε το κάθε νοσοκομείο, που πέτυχε, που δεν πέτυχε κλπ. Είναι γεγονός ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Κομοτηνή δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τις προμήθειες υλικών.
Και φυσικά δεν αντιμετώπισε προβλήματα και με τους προμηθευτές της. Υπήρξε μια διαχείριση, υπήρξε εν πάση περιπτώσει ένας προγραμματισμός, διότι ξέρετε, το να διαχειριστεί η διοίκηση ενός νοσοκομείου σωστά τα οικονομικά του νοσοκομείου βασίζεται στις πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει είτε από το προσωπικό είτε από τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο. Και να πω και κάτι εδώ τώρα, έτσι, για να πενέψουμε το σπίτι μας, μην πέσει και μας πλαγώσει. Ξέρετε ότι το νοσοκομείο της Κομωτινής όσον αφορά τη λειτουργία και την εφαρμογή των ολοκληρωμένων πληροφοριακών προγραμμάτων είναι στην πρώτη θέση της υγειονομικής περιφέρειας και στις πρώτες θέσεις σε όλη τη χώρα. Αυτό λοιπόν, η εφαρμογή και η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων δίνει εκείνες τις πληροφορίες τις ανάλογες στη διοίκηση προκειμένου να προγραμματίσει σωστά τις επόμενες κινήσεις και βέβαια κρίσιμο σημείο στη διαχείριση των αποθεμάτων είναι και η σωστή πληροφορία. Η αλήθεια επίσης είναι, κύριε Διοικητά, θυμάμαι όταν είχατε αναλάβει τη θέση της διοίκησης του νοσοκομείου της Κομωτινής, είχατε πει ότι για σας αποτελεί μεγάλο στοίχημα η χρηστή διαχείριση των οικονομικών. Τώρα που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που είχατε αναλάβει, φαντάζομαι ότι σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένος γι' αυτό και μεταφέρατε αυτή σας την εμπειρία στη σημερινή αυτή συνάντηση που έγινε, σε αυτό το εργαστήρι τέλος πάντων. Δέστε, τα αποτελέσματα του νοσοκομείου Κομωτινής στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ήταν μια τεχνική αποδοτικότητα, ουσιαστικά δηλαδή η παραγωγή του ήταν στο 70-71%. Δηλαδή από τα 100 ευρώ που έπαιρνε ας πούμε από τον κρατικό κολβανά ως επιχορήγηση παρήγαγε τα 70. Το δεύτερο εξάμηνο του 2010, θυμίζω ότι εμείς αναλάβαμε το Μάιο του 2010. Το δεύτερο εξάμηνο του 2010 το νοσοκομείο της Κομωτινής έφτασε στο 89% και φιγουράριζε στην 13η ή 14η, δεν θυμάμαι, θέση ανάμεσα στα δευτεροβάθμια της χώρας, δευτεροβάθμια νοσοκομεία της χώρας, που σήμαινε ότι από τα 100, ενώ μέχρι πριν από 6 μήνες παράγαμε τα 70, μέσα σε ένα εξάμηνο παράγαμε τα 90, 89. Αυτή η πορεία ακολούθησε και το 2011 και φτάσαμε να είμαστε στην πρώτη δεκάδα σε πανελλήνια κλίμακα. Αντιλαμβάνεστε, για να πω και ένα άλλο μέγεθος, από τα 15 εκατομμύρια που ανερχόταν οι δαπάνες το 2010 έχουμε φτάσει τώρα στα 9,5. Μάλιστα. Για ένα μεσαίο νοσοκομείο, μικρομεσαίο, αυτή η μείωση δαπανών της τάξης του 30% αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μακάρι τόση μείωση να είχαν και τα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Διότι όπως ακούστηκε και στη συγκέντρωση που είχαμε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στα μικρομεσαία νοσοκομεία και βέβαια δεν τα κατάφεραν τόσο καλά τα μεγάλα νοσοκομεία. Και ακούστηκε από τα χείλη ενός καθηγητή εκεί ότι αυτό μας δίνει, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να δώσουμε βάση κυρίως στα νομαρχιακά νοσοκομεία. Εκεί αυτά πρέπει να αναπτύξουμε και να μην τα αφήσουμε να υπολειτουργούν όπως υπολειτουργούν σήμερα. Μάλιστα. Τώρα κύριε Διοικητά, μεταρρυθμίσεις ή ρυθμίσεις που ήταν και το σημαντικό, το βασικότερο θέμα το οποίο έθιξε τέλος πάντων ο κύριος Πολύζος, μέσα σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύει η δική μας η χώρα, μπορούν να γίνουν ουσιαστικές όμως μεταρρυθμίσεις που να βοηθούν τους ασθενείς και βεβαίως κατ' επέκταση και το έργο των ανθρώπων των οποίων εργάζονται και δραστηριοποιούνται μέσα στον χώρο της υγείας? Έχω την εντύπωση ότι έγιναν πάρα πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις μέσα στην οικονομική κρίση. Αυτό τα νοσοκομεία, ξέρετε, του 2009 δεν έχουν καμία σχέση με τα νοσοκομεία του 2012. Και όσον αφορά τον εξορθολογισμό των δαπανών και όσον αφορά τη διαχείριση γενικότερα. Τώρα, αν αναφέρεστε στο θέμα της ανασύστασης των δυνάμεων του ΕΣΥ, δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις του στυλ συγχωνεύουμε νοσοκομεία ή κλινικές μονάδες, ναι. Αυτό ακούγεται από τις
εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων ετών ότι είναι το νου κάνευ, δηλαδή ότι είναι απαραίτητο. Και βέβαια ακούγεται για το λόγο ότι κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι η σοφή της υγείας, ότι θα γίνει εξοικονόμηση δαπανών. Κάτι το οποίο δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι επαγγελματίας της υγείας. Αυτοί ίσως ξέρουν καλύτερα. Πάντως ελέγχεται το όλο θέμα. Και βέβαια δεν μπορεί να γίνει βία. Πρέπει πια να σταματήσουμε αυτήν την βία αναπροσαρμογή των συνθήκων. Αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχουμε πραγματικά έχουμε ταλαιπωρηθεί προσπαθώντας να κάνουμε πράγματα που έπρεπε να γίνουν σε ένα χρόνο και σε 2 χρόνια τα κάνουμε σε 6 μήνες και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθουν τα πράγματα σε μία ροή, όχι αυτή την οποία είχαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια που κυλούσαν όλα ήρεμα και ήσυχα και ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνουν με μία σειρά, με έναν προγραμματισμό ούτως ώστε να αποφεύγουμε λάθη τα οποία γίναν και κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας. Και μιας που αναφερθήκατε και θα κλείσουμε με αυτό κύριε Δικητά στους σοφούς της υγείας, οι σοφοί λοιπόν της υγείας λένε και το εξής, ότι όταν μιλάμε για αναδιοργάνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων δεν είναι απαραίτητα αρνητική αυτή η αλλαγή, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις από την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, δηλαδή το κλείσιμο των κλινικών, η συγχώνευση μονάδων, οι απολύσεις που γίνουν στον τομέα της υγείας. Λένε λοιπόν οι σοφοί της υγείας ότι όλα αυτά ενδεχομένως θα βοηθήσουν, δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον χώρο της υγείας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αν και σας άκουσα διαγεγωμένα. Σε καμία περίπτωση η ανασύσταση ή η αναδιάταξη των δυνάμεων του ΕΣΥ δεν σημαίνει οπωσδήποτε αρνητικά αποτελέσματα για οποιονδήποτε. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε οι συγχωνεύσεις κλινικών, ούτε οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων δεν σημαίνουν οπωσδήποτε ότι θα φυγούν πρόσωπα και πράγματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι πραγματικά να δούμε το πρόβλημα, να το δούμε καθαρά, να αφήσουμε στην άκρη κομματικά ή άλλου είδους κριτήρια ή τοπικιστικά και να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Άρα, κύριε Δικητά, και εσείς ασπάζεστε την άποψη των σοφών της υγείας που λένε ότι πραγματικά μία αναδιοργάνωση δεν σημαίνει αυτόματα αρνητική επίπτωση. Δηλαδή το να γίνουν κάποιες... Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε να σημαίνει αρνητική επίπτωση, όμως δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει αρνητική επίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δικητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήσιμα τα συμπεράσματα. Συγγνώμη αν δεν απάντησα, διότι δεν ακούω. Όχι, απαντήσατε επαρκώς και θα έλεγα ότι ήταν και πολύ έτσι ουσιαστική τελευταία σας τοποθέτηση περί αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δικητά, για την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα να πάμε.